ναι. Μαρτίου σήμερα, έτσι. Να μην ξεχάμε ποτέ, κύριοι συνάδελφοι, κάτω από ποιες συνθήκες αλληλοφαγώματος χωρίς όρια μπήκε η ταπεινωτική σφραγίδα της Τρόικας των μεγάλων δυνάμεων στην πρώτη, την ιδρυτική πράξη του νέου ελληνικού κράτους. Αυτό να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Θα κάνω έτσι μια αναδρομή. Πριν 100 περίπου χρόνια, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, κύριε Πρόεδρε, που είστε πάνω στο βήμα Χανιώτης, απευθύνθηκε στην Τρόικα των μεγάλων δυνάμεων για πιστώσεις. Ξέρετε ποιος ήταν ο συνομιλητής του, δηλαδή ο Τόμσεν του 17, ποιος ήταν? Λείπει τώρα ο Τσακαλώτος ή ο Σαχινίδης, ενώ που και οι Σιανοί σκληροί, ας πούμε. Ήτανε ο Κέινς. Ο νεαρός Κέινς. Του λέει λοιπόν ο Βενιζέλος, θέλω πιστώσεις. Του λέει αυτός, κοίτα, θα τις γράψουμε μεν, αλλά εσύ θα πας στην Εθνική Τράπεζά σας, δεν είχαμε τότε Τράπεζα της Ελλάδας, θα πας στην Εθνική Τράπεζα και αυτή θα βγάλει τραπεζογραμμάτια. Του λέει, λεφτά θα μου δώσεις? Και άστα αυτά, αυτά είναι απάτη που μου λες. Όχι, λέει, εγώ σου δίνω εμπιστοσύνη. Λεφτά δεν υπάρχουν, δεν σου δίνω λεφτά. Ο Βενιζέλος, ο οποίος ήταν στο χρυσό κανόνα ο άνθρωπος, ας πούμε, και λοιπά, λέει, αυτό είναι μια απάτη, μου λες να κάνω πλαστογραφία, φαινακισμό των επενδυτών, των ομολόγων. Του λέει, έρχεστε, αν σου δίνω την εμπιστοσύνη, βρες λεφτά, με την εμπιστοσύνη των τριών μεγάλων δυνάμεων. Δηλαδή, ερχόμαστε σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που λέμε, λεφτά υπάρχουν, αν μπορείς και έχεις το εκδοτικό δικαίωμα να τα κόψεις, ή αν έχεις την εμπιστοσύνη να βγεις στις αγορές, να σε εμπιστευτούν οι αγορές. Αυτό είναι το ζήτημα. Και ίσως με αυτή τη σκέψη λέει και ο Υπουργός ο Χρήστος ο Σταϊκούρας, ότι μα η Ιαπωνία δεν βγαίνει στις αγορές για να βρει λεφτά, που έχει 200% του ΑΕΠ χρέος. Ναι, αλλά η Ιαπωνία έχει εξαγωγές. Καλύπτει το εκδοτικό αυτό με εξαγωγές. Έχει δικό της νόμισμα. Μπορεί και το κάνει. Θα μου πει κανείς ότι βεβαίως, ας πούμε, ένα χρέος είναι βιώσιμο, ξέρω εγώ, ή βρίσκεις λεφτά ή ένα πλεόνασμα είναι βιώσιμο, όταν το επιβεβαιώνουν οι αγορές. Ακόμα και αν τα θεμελιώδη δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά, αρνητικά. Μην ξεχνάτε ότι εμείς με θεμελιώδη δεδομένα χρεοκοπίας το 2007 δανειζόμασταν πιο φτηνά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ίδιο με τους Γερμανούς το 2007. Έτσι. Λες λοιπόν ότι εκτός από τα θεμελιώδη δεδομένα, δηλαδή τους αριθμούς, υπάρχει ψυχολογική διάθεση των αγορών. Οι αγορές είναι βιτσιόζες και δεν ξέρεις, μπορεί, ξέρω εγώ, να βγει ο Σταϊκούρας και να βρει φτηνά λεφτά. Δεν το συνιστώ, κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή τη φάση. Όταν όμως είπε ο Κέινς στον Βενιζέλο, ξέχνατο, δεν έχει λεφτά, ο Βενιζέλος, δηλαδή, του είπε, ξέχνατο Λευτέρη, κατά το ξέχνατο Γιάννη, ο Βενιζέλος έφερε τον κόσμο άνω κάτω, Λόιτ Τζόρτζ Κλεμανσό, και τα πήρε τα λεφτά. Λέει, δεν φεύγω από εδώ. Εάν δεν μου δώσετε χρυσό, σε χρυσό τα λεφτά, ή σε σκληρό νόμισμα, και μάλιστα δεν δεχόταν και γαλλικά φράγκα που ήταν υποτιμημένα. Δεν ξεκινάς μια διαπραγμάτευση με το ξέχνατο Γιάννη, σου λένε όχι, απ, δηλαδή, ας το πούμε έτσι όπως λέμε στην ψυχανάλυση, ταυτίζεσαι με τον επιτιθέμενα, δηλαδή αυτόματα συγχρονίζεσαι με τον δανειστή σου, ας πούμε. Πάω λίγο, την ίδια χρονιά που ο Κέινς συναντά τον Βενιζέλο, ένας άλλος λίγο ανατολικότερα λέει τη φράση την ιστορική, στις 24 είναι νωρίς, στις 26 είναι αργά, θέλοντας να τονίσει ότι ο χρόνος είναι το παν στην πολιτική. Έχεις ένα βέλος χρόνου, μια χρονική διάρκεια μέσα στην οποία μπορείς με την ελάχιστη δυνατή ενέργεια να έχεις το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Και εδώ κοιτάζω τον Σαχινίδη που μου χαμογελά και του λέω, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα με το PSI. Το PSI, επιμένω και σήμερα 4 χρόνια μετά,
ενώ το 10, το PSI έπρεπε να γίνει πριν όλων των άλλων το 10. Μα τότε ξεσηκώθηκε ο κόσμος, μου λέει, σαν ανόητος, άσχετος, θα καταστραφούν οι τράπεζες, θα έτσι, θα γίνει αλλιώς, τέλος πάντων. Κύριοι συνάδελφοι, θα βάζαμε τους ομολογιούχους, τους επενδυτές, σε δύο επιλογές μπροστά. Η μία είναι το θες την καταληκτική ημερομηνία του ομολογού σου, θα στο κουρέψει 25%. Εγώ σου προτείνω μια άλλη επιλογή. Να το επιμηκύνω στον χρόνο, σε βάθος, ώστε να το κρατήσεις τράπεζα στο χαρτοφυλάκιά σου ή ασφαλιστικό ταμείο να το κρατήσεις στο χαρτοφυλάκιά σου χωρίς καμία απομείωση. Τότε με το 25-30% κούρεμα πήγαινες κατευθείαν στο 100% το ΑΕΠ, δηλαδή το χρέος το έκανε βιώσιμο και ακολουθήσεις και όλα τα άλλα που έπρεπε να γίνουνε. Υπήρχε εμπειρία, κύριε συνάδελφε, και τότε σας έδωσα αναλυτικά μια παραλλαγή ευρωπαϊκή του Brady Plan που λέμε, που εφαρμόστηκε υπό την κυδαιμονία του Αμερικάνικου Treasury στο παρελθόν, με επιτυχία σχετική. Βεβαίως το PSI έστω και του 12 είναι μια, θα ήταν μια ιστορική τομή και είναι κάτι σημαντικό, σπάει ένα ταμπού ας πούμε για την Ευρωζώνη ιστορικής σημασίας, αν επιτύχουμε η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών να περάσει το ESM. Ή αν είχαμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε τους μικρομολογιούχους, διότι πολιτική ήταν η δέσμευση, πολιτική ήταν η υποχρέωση. Ό,τι κάνεις λοιπόν εκτός χρόνου έχει λιγότερα αποτελέσματα, διότι ναι μεν κουρέψαμε το χρέος, αλλά όσο κερδίσαμε από εκεί το χάσουμε από εδώ, δηλαδή καταφέραμε να κάνουμε το ιδιωτικό χρέος, το κάναμε δημόσιο. Πάω πάλι στην ιστορία ως παράδειγμα, κύριε συνάδελφοι, μια και έχουμε την κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας. Πού είσαι, Ευκλήδη, που είπα εδώ τον Γκέινς κάτι που δεν το ξέρεις. Λοιπόν, λέει ο Κρουτσόφ στην κρίση των πυράβλων, τη μεγαλύτερη κρίση του ψυχρού πολέμου: τραβώ το σκηνή, το τραβάς κι εσύ, ο κόμπος φύγει, σε λίγο θα αναγκαστούμε να το κόψουμε με το μαχαίρι. Άρα εννοεί ότι καλύτερα να πάμε σε ένα optimum συμβιβασμό. Αυτό είναι το πνεύμα που πρέπει να έχουμε στη διαπραγμάτευση. Δηλαδή, πώς, τι θα πει optimum συμβιβασμός, προωθητικός αποδεκτός, η optimum λύση που λέμε, δηλαδή η καλύτερη δυνατή, η καλύτερη εφικτή από τις χειρότερες που έχουμε μπροστά μας, στα όρια, ποια είναι τα όρια γενικά, τα οποία είναι βεβαίως μεταθετά και μεταβλητά, είναι η αλληλεξάρτηση, η οποία στην Ευρωζώνη είναι πολύ ασφιχτική, η πολυπλοκότητα, ο σχετισμός των δυνάμεων, οι συμμαχίες, η διαίρεση των αντιπάλων. Και θα πρόσθετα όχι τόσο η δύναμη των σχετισμών, αλλά η δύναμη των πραγμάτων, η δύναμη των αναγκών. Τι σημαίνει αυτό, θα σας το πω μετά. Όλοι οι κύριοι συνάδελφοι, πιστεύω, οι φυσιολογικοί άνθρωποι, από διαφορετικά ιδεολογικά ρεύματα, πλην αυτών που έχουν ένα αυτόματο συγχρονισμό με οτιδήποτε λένε οι δανειστές και η Ευρωζώνη, κύριε συνάδελφοι, την ανοχή σας. Δεν είπα και δωρεάν το βενιζελικό και έφαγα το χρόνο μου, επειδή σας είδα στο βήμα. Λοιπόν, όλοι οι κύριοι συνάδελφοι καταλαβαίνουν ότι το χρέος αυτό δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με τα σημερινά δεδομένα. Όλοι πιστεύω πλην λακεδαιμονίων αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται μια κυλιόμενη περίοδος χάριτος στην οποία δεν θα πηγαίνουν εθνικοί πόροι στους δανειστές αλλά στην ανάπτυξη. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι χρειάζεται μια μορφή αμοιβαιοποίηση, ότι τα κεφάλαια που δώσαμε στις τράπεζες πρέπει να περάσουν στον ESM. Το δυσκολότερο ζήτημα εδώ είναι να βρούμε 18 κοινοβούλια να ψηφίσουν. Δηλαδή ξανερχόμαστε στο πρόβλημα του σχετισμού. Και τι να ψηφίσουν τώρα, κύριε συνάδελφε, προσέξτε. Αυτή τη στιγμή όλα τα έχουν κλείσει θεωρητικά. Το ESM το έχουν περαχαρακώσει στα 500 δις. Την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης στη μετά μνημόνιο εποχή την έχουν διαμορφώσει, την έχουν αποφασίσει με το πιο ασφιχτικό τρόπο. Το Banking Union την προηγούμενη εβδομάδα, τι συνέβη, χωρίς να συζητήσει καμία βουλή και κανείς. Ξεχάστε το κοινό ταμείο εγγύησης καταθέσεων, ξεχάστε την δέσμευση ότι θα αποκόβαμε τον ομφάλιο λόρο κράτους τραπεζών στις διασώσεις. Πάνε αυτά. Θα εξακολουθήσουν να είναι διόσκουροι κράτος και τράπεζες. Και φέρανε το Ταμείο Διάσωσης, προσέξτε συνάδελφοι,
55 δις σε βάθος 8 χρόνων, όταν τα assets των τραπεζών απαιτούν ένα ηγητικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ευρώ. Θα μου πείτε, τι κάνουν δηλαδή αυτοί? Αυτή τη στιγμή φτιάχνουν ένα φράγμα, όπως έχω πει στην Επιτροπή, μια γραμμή μαζινό, αλλά η επόμενη κρίση θα την παρακάμψει, θα πάει αλλού. Διότι με όλα αυτά που αποφασίζουν, τα μαθήματα της προηγούμενης κρίσης προετοιμάζουν την επόμενη κρίση. Θα μου πει κανείς δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα? Και αφού οι σχετισμοί, η δυναμική των σχετισμών είναι αρνητική στην Ευρωζώνη, τι γίνεται? Γι' αυτό είπα, κύριε συνάδελφε, η δύναμη των πραγμάτων. Αν για παράδειγμα μια Ιταλία γλιστρήσει, το ESM τεινάζεται στον αέρα, άρα κάτι άλλο πρέπει να κάνουν. Αν σκάσει μια μεγάλη τράπεζα ή ακόμα και η Landesbank της Γερμανίας ή η Κάχα της Ισπανίας, τεινάζεται στον αέρα το σημερινό πλαίσιο της Banking Union. Άρα λοιπόν θα μπουν τα πράγματα σε μια νέα κινητικότητα. Με αυτές τις σκέψεις, όταν στην Επιτροπή συζητήσαμε μετά το μνημόνιο οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης και ένιωσε αυτή τη φοβερή ασφυξία όπως και οι άλλοι συνάδελφοι, είπα στον Ευκλήδη μεταξύ αστείου και σοβαρού. Ναι, είναι αριστερός και Γενιζέλος. Λοιπόν, του λέω, Ευκλήδη, αλλά δεν άκουσε τη συζήτηση του Βενιζέλου με τον Γενίση. Του λέω, Ευκλήδη, θα πάρεις αυτό όπως το έχει γράψει η Επιτροπή της Βουλής, που έχει μια ψυχολογία καταθλιπτική, θα πάρεις αυτό το κείμενο και θα πας στον Άλεξη. Θα του πεις, πρόεδρε, διάβασε το πολύ προσεκτικά, συμβουλέψου το μαξιλάρι και έλα αύριο το πρωί να μου πεις, θες τώρα ή ας το για αργότερα. Φυσικά αστείευαμε, διότι όταν καβαλείς την τίγρη, έτσι και ξεκαβαλήσεις, σε φαγε. Δεν μπορείς να κάνεις τώρα πίσω, αγαπητέ μου. Θες, δε θες, θα χορέψεις. Το λέω όμως αυτό, διότι ένιωσα αυτή τη φοβερή ασφυξία, κύριοι συνάδελφοι. Ένιωσα να μπαίνω στον πύργο του Κάφκα και λέω, εδώ ή εμείς θα σκάσουμε ή η Ευρώπη, κάτι άλλο θα γίνει. Διότι σου λέει, ή θα πας από ασφυξία, από πνιγμό ή από παγωνιά, διότι δεν σου δίνω τα λεφτά. Εάν, και μάλιστα θα σε τιμωρώ και έντοκα, αν, ας το πούμε, δεν τηρείς το ασφυκτικό πλαίσιο. Τα λέω όμως αυτό, κύριε Στάδη, για να πω ότι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας καλό είναι να σκέφτονται 3-4 φάσεις μπροστά, άλλους συσχετισμούς. Το καλύτερο απ' όλα όμως είναι να συγκεντρωθούν στις απαιτήσεις του περάσματος από τη σημερινή φάση στην επόμενη, δηλαδή στις προκλήσεις του παρόντος, αντί να χάνονται σε αφηρημένες υποσχέσεις του μέλλοντος. Και εδώ τώρα ο καθένας πρέπει να πει το story του, την ιστορία του. Διότι το πρόγραμμα 5 πρέπει πάντα να γίνει μια ιστορία. Ο Πρωθυπουργός μας είπε μια ιστορία. Μάλιστα την είπε με έναν τρόπο που λέει ότι ήδη η Ελλάδα, ήδη είμαστε σε μια νέα Ελλάδα. Σου λέει, έχω πρωτογενές πλεόνασμα, δεν έχει σημασία τι είναι ή δεν είναι. Έχω ισοζύγιο πληρωμών για πρώτη φορά έπειτα από δεκαετίες που δεν είναι αρνητικό. Άρα θα μου ελαφρύνει και λίγο το χρέος. Άρα θα μειωθούν τα spread, άρα θα έρθουν κεφάλαια στην Ελλάδα, άρα θα βγουν στις αγορές, άρα ανάκαμψη, ιδού η Πορτογαλία, ιδού η Ιρλανδία. Το story φαίνεται να έχει αρχή, μέση και τέλος, αλλά είναι φαινομενικό. Διότι, προσέξτε, είναι υποσύνολο ενός story που λέει, μειώνω τους μισθούς, τα είπε η Ξηρωτήρη πριν και η Μαρία η Αντιπρόεδρος, μειώνω τους μισθούς, αυξάνω την ανταγωνιστικότητα, αυξάνω τις εξαγωγές, έχω ανάκαμψη. Αγαπητέ Χρήστο Σταϊκούρας, το είχα πει πέρυσι τέτοια εποχή. Οι πρώτες ενδείξεις του 2013 ήταν ότι η βελτίωση στο συζύγιο πληρωμών προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τη μείωση των εισαγωγών λόγω της ύφεσης, δηλαδή φαινόμενο υποθερμίας, και όχι από αύξηση των εξαγωγών. Προσέξτε λοιπόν τώρα, κύριε συνάδελφε, έχουμε τα νούμερα μπροστά μας. Οι εξαγωγές του 2013 είναι λιγότερες από το 12, κάτι που δεν ισχύει για την Πορτογαλία, δεν ισχύει για την Ιρλανδία. Γιατί? Ερχόμαστε εδώ στο κόμμα το ελληνικό με ωμέγα. Δηλαδή δεν αντιδρά η παραγωγική βάση της χώρας, την τσιμπάς, δεν αντιδρά. Νεκρώνεται. Αυτό είναι, κύριε συνάδελφε, το μεγάλο θέμα της χώρας. Δεν το θέμα οι γελιότητες σαν τον τεπών θα πουλιέται στα σούπερ μάρκετ.
ή αν ένα βιβλίο είναι λογοτεχνικό ή δεν είναι, να καθορίζετε τι τιμή. Αυτό είναι το αναπτυξιακό πρόβλημα της Ελλάδας. Είναι γελίο και μόνο που τα συζητάμε αυτά τα πράγματα. Θα τα συζητήσουμε μεθαύριο αυτά. Ο καθένας λοιπόν πρέπει να πει το story του πλέον. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Αυτό αφορά και την αντιπολίτευση. Πρέπει να πει το story και το story αυτό να αντιποκρίνεται σε ένα πλειοψηφικό κοινωνικό και πολιτικό συνασπισμό. Να μην είναι απλώς μια ιστορία. Και θέλω να σας πω μια εμπειρία προς όλες τις εταιρείες της Βουλής. Όσες φορές σε εποχές κρίσης, κύριοι συνάδελφοι, ετέθη το δίλημα, ασάφεια και ακαθόριστη αβεβαιότητα ή ζυγισμένο ρίσκο με τρίσιμη πιθανότητα να συμβεί το ένα ή το άλλο, οι επενδυτές και οι ψηφοφόροι αποφάσιζαν υπέρ της δεύτερης επιλογής. Το κάθε κόμμα λοιπόν στο δικό του πεδίο στρατηγικής πρέπει να κάνει αυτό το πέρασμα από την ασάφεια στη συγκεκριμένη απάντηση, στις συγκεκριμένες συνθήκες, στους συγκεκριμένους δυνητικούς συσχετισμούς. Διαφορετικά θα συνεχίσω να λέω κι εγώ ο ταπεινός, όπως έκανα την προηγούμενη δεκαετία, ματέως, γρηγορείτε ότι ούνου κίδετε μη δε την ώρα, μη δε τη στιγμή εν είναι έρθει ο Υιός του Κυρίου και θα την πάθετε, θα την πάθουμε ως μωρές παρθένες. Σας ευχαριστώ. Είστε επηρεασμένος, βλέπω, από τις ακολουθίες των ημερών, κύριε συνάδελφε. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Γελαλής. Αχ, να με συγχωρείτε. Μια ανακοίνωση, Ελλάδα, κύριε Γελαλή, το μεταξύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν συνεδρίες, αφού ξαναγήθηκα στην έκθεση της Έδρας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, 41 μαθήτρες και συμμαθητές, όσοι και 3 εκπαιδευτικοί από το γυμνάσιο St. Catherine's British Embassy School. Σας καλωσορίζουμε. Καλή προκοπή. Ορίστε, κύριε Γελαλή, έχετε το λόγο για 5 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τα μεγέθη του απολογισμού του 2012...